Όλες οι πληροφορίες για τη δράση των εταιρείων που συνδέονται με τις υποθέσεις κατασκοπίας τέθηκαν επιτάπητο στη σημερινή συσκέψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Μεταξύ άλλων επιβεβαιώθηκε συνεργασία της αστυνομίας με τις εταιρείες που συνδέονται με τον πρώην Ισραηλινό πράκτορα, ιδιοκτήτη του περιβόητου κατασκοπευτικού βαν. Πλήρη διαφάνεια απαιτεί ο άντρο Κυπριανού, ζητώντα την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα. Και βέβαια, μα προβληματίζει το κατά πόσον θα πρέπει ο Γενικό Εισαγγελέα να διορίσει μια ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία βέβαια θα πρέπει να βοηθηθεί από εμπειρογνώμονε, λαμβάνοντα υπόψη το γεγονό ότι φαίνεται ότι υπήρχε κάποια κάποιο είδους συνεργασία μεταξύ τη αστυνομία και τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τη συνεργασία αστυνομία και εταιρεία επιβεβαίωσαν με τη σειρά του ο Υπουργό Δικαιοσύνη και ο Αρχικό Αστυνομία. Κάθε επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στην Κύπρο σίγουρα κάποια μορφή σχέσης έχει με την, με την αστυνομία. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ ε, αστυνομία και τη συγκεκριμένη εταιρεία είναι τέτοια που δεν παρεμποδίζει καθόλου την αστυνομία να κάνει τι έρευνε τη. Επιφυλακτικό, ωστόσο, εμφανίστηκε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα συνεργασία τη αστυνομία με τι εταιρείε αυτέ. Σε πάση περιπτώσει, όπω το λέτε, αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και αν υπάρχει τέτοιο συσχετισμό ή αίτημα, ε, είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να το κρίνει ο Γενικό Εισαγγελέα. Από την πλευρά του Γενικό Εισαγγελέα, μετά από σχετική ενημέρωση που είχε σήμερα για την υπόθεση από τον αρχικό τη αστυνομία, απάντησε με έμεσο τρόπο στο ΑΚΕΛ που ζητάνε ανεξάρτητη έρευνα. Από την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών δεν προκύπτει κανένα λόγο ο οποίο θα μπορούσε να στοιχειοθετήσει κόλλημα για την αστυνομία, όπω συνεχίσει η ίδια τι έρευνε τι οποίε έχει αρχίσει. Στο μεταξύ, μετά τη συνάντηση στο Προεδρικό, Γενικό Γραμματέα του Αγγέλ, καλεσμένο στην εκπομπή του ΟΜΕΚΑ Ενημέρωση Τώρα, έθεσε σειρά ερωτημάτων για τα οποία, όπω είπε, αναμένει απαντήσει. Ο άντρο Κύπριανο αποκάλυψε μάλιστα στο ΟΜΕΚΑ ότι στο παρελθόν δέχθηκε απειλέ κατά τη ζωή του και αμφισβήτησε τον λόγο που δόθηκε άδεια πληροφορία στο Σαχά Καπνί, πρόεδρο τη Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου, ο οποίο σύμφωνα με την Εβραϊκή Κοινότητα υπήρξε στόχο ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων. Υπήρξε κάποια περίοδο όπου δεχόμουν απειλέ. Κατά τη ζωή μου. Το εγνώριζε, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, το εγνώριζε ο υπουργό δικαιοσύνη. Ναι. Το εγνώριζε και ο αρχηγό τη αστυνομία. Με φώναξα στο αρχηγείο, μου ανέφεραν ότι υπάρχουν αυτέ οι πληροφορίε. Ε, δεν πήρα άδεια μου πληροφορία. Ποιο ήταν ο υπεύθυνο για να ελέξει τα, αυτόν τον εξοπλισμό, γιατί δεν τον έλεξαν και γιατί φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Τη σιωπή του έλυσε για πρώτη φορά και ο τέο Υπουργό Δικαιοσύνη Ιωνά Νικολάου για την παραχώρηση άδεια οπλοφορία στον πρόεδρο τη Εβραϊκή Κοινότητα, επισημένοντα ότι η έκρηση παραχωρήθηκε νόμιμα και σύμφωνα με τι αρμοδιότητε που παραχωρούνται από τον σχετικό νόμο. Η άδεια οπλοφορία παραχωρήθηκε λόγω των αυξημένων κινδύνων συνέπεια τρομοκρατική απειλή. Η παραχώρηση τη άδεια κρίθηκε αναγκαία μετά από έκθεση τη αστυνομία. Με τον Ιωάννα Νικολάου να σημειώνει πω η ορθότητα τη απόφαση του κρίθηκε και από το γεγονό ότι λίγου μήνε μετά η αστυνομία έλαβε πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια του πρόεδρου τη Ευραϊκή Κοινότητα. Διευκρινίζοντα ότι η αρμοδιότητα να εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο την παραχώρηση άδεια οπλοφορία έχει εκχωρηθεί εδώ και πολλά χρόνια στον Υπουργό Δικαιοσύνη.